Τι ήθελα να ρωτήσω, πηγαίνουμε τώρα σε μια σειρά εκλογικών διαδικασιών και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την εθνική διοίκηση και για την ευρωπαϊκή διοίκηση. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το γενικότερο διακύβευμα όλων αυτών των εξελίξεων, όχι αυτών καθ' αυτών, αλλά για τον ελληνικό λαό? Γιατί τελικά, ας πούμε, αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, ας πούμε, είναι πώς μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες θα καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό για τον ελληνικό λαό και ποιο είναι η στόχη του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο που πάμε στις τοπικές λεγόμενες εκλογές. Στις τοπικές λεγόμενες εκλογές, ακόμη και αν στις προηγούμενες εκλογές ήταν λιγάκι νωρίς τα πράγματα σε σχέση με τα μνημόνια και χαχαχούχα, τέλος πάντων δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε, τώρα είναι κρίσιμο ζήτημα. Το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης που θα εκλεγεί είναι η ΑΑΔΕ και το υπερταμείο. Έχει ήδη νομοθετηθεί το πέρασμα του ταμείου, του Δήμου και της Περιφέρειας στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ θα κανονίζει από το Κύπρο. Και το υπερταμείο σε σχέση με τη δημοτική και περιφερειακή περιουσία. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει δουλειά στους Δήμους της Αθήνας κάτω. Όπου υπήρχαν διαφυσβητούμενα χτήματα ή περιουσίες με καταπατητές, με ιστορίες, ήδη έχει επέμβει το υπερταμείο και έχει πάει και αρχίσει και μαζεύει, να το μαζεύει αυτό το πράγμα από τις δημοτικές αρχές. Λοιπόν, άρα ο δήμαρχος που θα εκλεγεί θα πρέπει να είναι έτοιμος να πάει φυλακή για να υπερασπιστεί τον πολίτη, το δήμο, το ταμείο του και ό,τι αυτό που λέμε τοπική αυτοδιοίκηση, αν έχει μείνει τίποτα από αυτό το πράγμα. Άρα, το μνημόνιο, η μνημονιακή κατοχή, αυτό που περιέγραψε και ο Φώτης προηγουμένως, έχει φτάσει μέσα στο Δήμο. Άρα για μας είναι σοβαρό θέμα το να μπορεί να υποστηρίξουμε έναν δήμαρχο, υποψήφιο δήμαρχο, τη στάση του απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά στην γερμανική εταιρική σχέση με το Φούχτελ, ο οποίος τριγυρνάει και μαζεύει διαμαντάκια, όπως είπε ο ίδιος, προς όφελος γερμανικών τραπεζών ή γερμανικών συμφερόντων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι κορυφαίο για μας. Τι να τον κάνω εγώ ένα δήμαρχο που την επομένη θα πει: α, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δώσω το ταμείο. Και το ταμείο ακολουθούν και άλλα. Ιδιωτικοποίηση του ληξιαρχείου, ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό είναι την επαύριο. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τους δανειστές, έπρεπε ήδη να έχει λειτουργήσει. Πήγανε να το κάνουν και αντέδρασε η ΚΕΔΕ, ο κ. Πατούλης. Βέβαια, όλοι μαζί συμφωνήσανε να το κάνουν μετά τις εκλογές. Γιατί πριν τις εκλογές θα καθοριζόταν σοβαρά, έτσι. Λοιπόν, ποιο ήταν αυτό που βγήκε στις ειδήσεις λίγο παραπιστικά? Δηλαδή ότι έπρεπε όλοι οι Δήμοι να καταθέτουν τα διαθέσιμα, το ταμείο τους δηλαδή, στον ενιαίο λογαριασμό της Αυροφυλακίου της Τραπέζης Ελλάδος. Αυτό λέγεται ΑΑΔΕ. Αυτός είναι για την ΑΑΔΕ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα από εκεί πέρα τι έχει να γίνει και για το υπερταμείο. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με τους Δήμους. Εμείς στηρίζουμε μόνο, δεν μας ενδιαφέρει ταυτότητα, ιδεολογική, πολιτική, οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει πρώτον να είναι ανεξάρτητος από μηχανισμούς, ιστορίες, συμφέροντα κτλ. Και το σημαντικό είναι να παίρνει σαφέστατη θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς τι να τον κάνουν? Διαχειριστεί τις ΑΔΕ. Λοιπόν, στα μεγάλα ζητήματα πλέον υπάρχει το εξής απλό, να το πω, που όσο πιο ομά γίνεται για να το καταλάβουμε, γιατί δεν πρέπει να είμαστε χαχαγούχα. Λοιπόν, η Βουλή αυτή θα είναι καθοριστική. Ένας είναι ο λόγος που είπε ο Φώτης προηγουμένως. Συνταγματοποίηση των μνημονίων. Συνταγματοποίηση των μνημονίων σημαίνει ότι όλοι εμείς και οι πολίτες που επικαλούνται το Σύνταγμα, την παραβίασή του, που τρέχανε στα δικαστήρια και κερδίζανε κάποια πράγματα. Παράδειγμα, οι συνταξιούχοι κερδίσανε το ότι βγήκε αντισυνταγματική η περικοπή των συντάξεών τους. Συνταγματοποίηση του μνημονίου σημαίνει ότι ούτε το ανώτατο δικαστήριο, ούτε κανένα δικαστήριο δεν θα μπορεί να επιδικάσει υπέρ των πολιτών και να θέλει. Και να θέλει δεν θα μπορεί. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, και έτσι θα γίνει το θέλημα των δανειστών, που και στις δύο τελευταίες εκθέσεις αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας λέει το νούμερο ένα πρόβλημα είναι οι δικαστικές αποφάσεις. Ότι δεν μπορούν οι δικαστικές αποφάσεις να ανατρέπουν τη δημοσιονομική πολιτική. Από πού ακούστηκε, δηλαδή, να φύγουμε από αυτή τη χώρα. Και τώρα τι γίνεται, το δεύτερο σημαντικό στη Βουλή αυτή είναι ότι θα πάνε να υπογράψουν αυτά που φαίνεται γύρω μας να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα σύνορα της χώρας, την εθνική επικράτεια της χώρας.
Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε στη Βουλή? Χρειαζόμαστε μια δύναμη η οποία να θέσει από την αρχή τη θεσμική εκτροπή, δηλαδή αυτό που είπαμε σχετικά με το Σύνταγμα, την ΕΣΧΑΤΗ Προδοσία. Να υπάρχει μια δύναμη που εξ αρχής θα θέτει το ζήτημα αυτό. Όχι για να, γιατί έχουμε αυτά πάτες για τις δυνάμεις που κυβερνάνε τον τόπο, αλλά για τον πολίτη. Να παίρνει ο πολίτης το κουράγιο και τη συμμετοχή. Να καταλάβει το παιχνίδι που του παίζουν. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στη Βουλή, τότε θα πάνε όλα ομαλά και έτσι αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού. Διότι η ιστορία μας έχει δείξει ότι σε μια χώρα όπου πλέον στερείται κυριαρχίας, εδαφικής επικράτειας και όλα τα χαρακτηριστικά που τους δίνουν την υπόσταση κράτους, το πράγμα λύνεται στο πεζοδρόμιο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Έτσι, το πώς πάλι ο λαός, ο άνθρωπος, ο κόσμος ξαναγυρίζει πάλι. Έτσι, θα ξαναγυρίσει εκεί που θα έπρεπε, έτσι, να διεκδικεί τη ζωή του. Έτσι, γιατί αυτό είναι προβληματικό. Ναι, αυτό το καλό της ιστορίας, αυτό που λέγαμε παλιά, το δεν είναι κακόν παμπιές καλού, αυτό συμβαίνει τώρα. Μας επιτάσσει η ζωή να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Όλα και στην οτροπία μας και στην αντίληψή μας, στην αντίληψη της ανάθεσης. Τώρα να αναθέτω αυτό, μου κάνει και πέντε υποσχεσούλες, μία στις δέκα να κάνει μια χαρά είμαστε και πάμε έτσι και έχουμε πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα, και νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία είναι την οποία, διότι κακά τα ψέματα, τα χρόνια της υπερκατανάλωσης, έτσι όπως κάποιοι τα αναφέρουν, αλλάξαμε μυαλά και η νοοτροπία μας εξελίχθηκε έτσι άσχημα, δυστυχώς. Έγινε μια μετάλλαξη στην Ελλάδα. Γι' αυτό μας βρήκαν εμπόσικους. Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι πάντα οι κουβέντες μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γιατί δίνει την ευκαιρία να το διευρύνουμε το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να κλείσουμε λέγοντας όμως και μια κουβέντα αισιοδοξίας. Ο λαός μας, όταν κλήθηκε οποιαδήποτε στιγμή να δώσει τον αγώνα για να σώσει τη ζωή του, να καλυτερεύσει τις συνθήκες, ήταν εκεί. Το αν τον πουλάνε και τον προδίδουν ανάξιοι ηγέτες είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι λογικό να του δημιουργήσει ή να τον αποκαρδιώσει και να τον στεναχωρήσει. Αυτό που πρέπει να βρει αυτή τη στιγμή είναι το σθένος να στηριχθεί σε δικές του δυνάμεις και να συμπαραταχθεί πραγματικά με αυτούς οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, καμιά φορά έτσι προτρέπουμε τον κόσμο να διαβάσει. Ναι. Πλέον το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα να μπούμε ψάξει. Έτσι, να πληκτρολογήσουμε όλα τα κόμματα, όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Μου αρέσει περισσότερο ο όρος πολιτικής σχηματισμού. Σωστό είναι. Και σωστότερο. Ναι, και να κρίνει, ας πούμε, τελικά και με βάση και τα προσωπικά παραδείγματα του καθενός που οδεύουμε. Και το σημαντικότερο είναι να κρίνει με βάση τα αιτήματα. Δηλαδή, τι προσβεύει ο καθένας, όχι ιδεολογικά γενικά και αφηρημένα, αλλά πολύ συγκεκριμένα σε σχέση με τη ζωή του, με το αύριο αυτού του τόπου. Αλλιώς δεν έχει νόημα, θα πέσουμε στη γνωστή πελατειακή λογική. Είτε ντύνεται με ιδεολογήματα, είτε όχι. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και κυρίως δύναμη, έτσι, γιατί νομίζω ότι από εδώ και μπρος η δύναμη είναι βασική για όλους. Ευχαριστώ θερμά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας με τον κύριο Καζάκη. Όπως εξαιρετική θα είναι η κουβέντα μας, θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρος, δεν θέλω να το πιστεύω, είμαι σίγουρος, με τον επόμενο καλεσμένο μας, καλό φίλο, καλό συνάδελφο και υποψήφιο βουλευτή με το κίνημα αλλαγής, τον Γιάννη τον Αναστασίου. Κύριε Αναστασίου, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα Απόστολα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι ζούμε σε μια πόλη όπου λίγο πολύ όλοι είμαστε γνωστοί και λίγο πολύ όλοι τελικά, ας πούμε, αγωνιζόμαστε για τους ίδιους σκοπούς, Γιάννη. Πριν πούμε γι' αυτό, μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο, γιατί λίγο άκουγα τη συζήτησή σας πριν από λίγο με τον κύριο Καζάκη. Πρέπει να σου πω ότι νιώθω λίγο αμήχανα, διότι επειδή έχω την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή του κινήματος αλλαγής, νιώθω ότι μετά από αυτά που είπε ο κύριος Καζάκης, μιλάς με κάποιον που είναι υποψήφιος με ένα κόμμα που κατηγορείται για εσχάτη προδοσία από τον κύριο Καζάκη. Και επειδή όλα αυτά είναι μια ρητορική, λαϊκίστικη και, τι να πω τώρα, μια ρητορική διχόνιας, διχασμού που η χώρα την πλήρωσε τα προηγούμενα χρόνια και
φοβάμαι ότι δεν έχουμε βάλει ακόμα μυαλό, τουλάχιστον κάποιοι που κινούνται στο πολιτικό φάσμα, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω από τους ακροατές που μας ακούνε, αφού ακούσαν όλα αυτά που είπε ο κ. Καζάκης, σε πολλά από τα οποία έχει δίκιο στις αναλύσεις του, να σκεφτούν πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος και πώς λειτουργεί ο κόσμος, πώς λειτουργούν οι αγορές, η παγκοσμιοποίηση, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το πώς λειτουργούν οι αγορές και η παγκοσμιοποίηση και ο καπιταλισμός η μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα, τι σημαίνει η όποια προσπάθεια επιβολής του νταουλιού του κυρίου Τσίπρα της αυταπάτης σε αυτές τις αγορές για να χορεύουν αυτές και όχι εμείς, και όλα αυτά που ζήσαμε και τα οποία πληρώσαμε και περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Απλά το λέω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξανασυστηθούμε σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή υπάρχουν πολλές περιθωριακές και λαϊκίστικες φωνές ακόμη, οι οποίες προσπαθούν να εισπράξουν τη δυσαρέσκεια, το θυμό, τη στεναχώρια του πολίτη για όλα όσα έχουν συμβεί, καλό θα ήταν ο κόσμος να μην παρασύρεται, να μην συνεχίσει να παρασύρεται και να προσπαθήσει με έναν ορθολογισμό και όχι μια λογικοφάνεια να πάρει τις αποστάσεις του. Από τέτοιου είδους θέματα. Μη μου λες το έτσι ακριβώς, γιατί άκουσα και σένα και θα σε μαλώσω τώρα. Σε άκουγα και σένα πώς του απαντούσες του κυρίου Καζάκη. Σε έπεισε. Σε έπεισε. Σε έπεισε, Αποστόλη μου. Και όταν πείθει εσένα, μπορεί να πείθει και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους που μας ακούνε. Και σας πείθει γιατί την ώρα που μιλάει και την ώρα που αρχίζει να κάνει λογικοφανή επιχειρηματολογία, λησμονά τη μεγάλη εικόνα. Ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, πώς λειτουργούν οι αγορές, τι σημαίνει ένα κράτος να δανείζεται από τις αγορές, τι σημαίνει να έχει 300% χρέος ή να έχει 1000% χρέος όπως έχει η ίδια οι ΗΠΑ και το χρέος της να το κατέχει η Κίνα, τι σημαίνει γεωστρατηγική θέση των χωρών, τι σημαίνει ανταλλαγή επιχειρηματολογίας ή μάλλον ανταλλαγή διαγωνισμό συμφερόντων μεταξύ χωρών και μια σειρά από ζητήματα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε με σοβαρότητα επιτέλους στον ελληνικό λαό και ας του πούμε αλήθεια για τα πάντα. Όμως. Όχι μόνο για αυτά που νομίζουμε ότι μπορούν εμάς να μας ωφελήσουν εκλογικά. Αυτά και με συγχωρείς για την... Τα αρνητικά, όχι καθόλου, ναι. Καθόλου ίσως, ναι. Κατά καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δίκιο ο άνθρωπος σε πολλά από αυτά που λέει ως προς την κριτική και των λαθών που έχουν γίνει. Αλίμονο. Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι ισοπεδετικός, αλλά θέλω να βάζω τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω... Και τώρα που ξανασυστηθήκαμε, δεν είμαι των προδοτών συνεργάτης, πάμε παρακάτω. Ξέρεις, πιστεύω ότι. Και το βλέπουμε αυτό ακόμα και σήμερα. Ότι υπήρχε μια παράδοση στη χώρα όπου αποφεύγαμε την αυτοκριτική. Το βλέπουμε και με τη σημερινή κυβέρνηση, έτσι, με την οποία, από την οποία ακούμε πολλά και διάφορα παράδοξα. Αλλά τελικά λείπει αυτή η αυτοκριτική την οποία προανέφερες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο κοινά, γενικότερα στη Δημοκρατική Παράταξη, ότι τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή. Εγώ κυρίως, Αποστόλη, πιστεύω ότι λείπει η ευθύνη. Κυρίως πιστεύω ότι λείπει η διάθεση, η αντίληψη συνένεσης που απαιτείται σε αυτόν εδώ τον τόπο για να βγούμε από τη μέγκινη. Δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει με ό,τι μας συμβαίνει. Ο ελληνικός λαός και η καθημερινότητά του δεν έχει αλλάξει στον βαθμό που όλοι θα θέλαμε μετά από 10 χρόνια κρίσης. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. 10 χρόνια αντί να είμαστε μια γροθιά και αντί να παλεύουμε όλοι μαζί για να έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγής της πορείας της χώρας και επιστροφής της σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα ή σε μια συνοδοιπορία με την ευρωπαϊκή κανονικότητα, γιατί και εκεί έχουν καπιταλισμό. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εκεί, όπως λέει ο κ. Καζάκης, δανείζονται από τις αγορές. Αλλά εκεί και οι μισθοί είναι καλύτεροι και το κράτος πρόνοιας είναι καλύτερο και το κράτος σέβεται το πολίτη και μια σειρά από ζητήματα υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχουν εδώ. Και αντί εμείς εδώ να είμαστε μια γροθιά δεξιή, αριστερή και ντρόη και να έχουμε το εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, ο Σαμαράς έκανε τα ζάπια, όταν κατάλαβε μόνο ότι θα γινόταν πρωθυπουργός, έκανε τον ιστορικό του συμβιβασμό να κυβερνήσει, γιατί ήταν ιστορικός συμβιβασμός να κυβερνήσει με το Πασόκ εκείνη την περίοδο. Και μετά ο κύριος Τσίπρας, αφού το 2015 με εθνολαϊκίστικες, κυρίως όμως με διχαστικό λόγο κατέλαβε την εξουσία, έκανε την περίφημη διαπραγμάτευση σαν αυτή που θέλει να κάνει ο κύριος Καζάκης. Λοιπόν, και είδαμε το καλοκαίρι πως το όχι έγινε, ναι. Είδαμε πως ήρθε ένα νέο μνημόνιο που επιβάρυνε με μερικά ακόμα δισεκατομμύρια, κάποιοι τα λένε από 40 έως 60 έως 70, τον ελληνικό λαό. Και είδαμε όλα αυτά που είδαμε στο όνομα της αριστεράς να εφαρμόζονται πολιτικές μονοδρόμου,
πολιτικές μνημονίου, πολιτικές που δεν τις λες αριστερές, πολιτικές που εν μέρη ήταν αναγκαίες, γιατί είπαμε το τρίτο μνημόνιο του κ. Τσίπρα εν μέρη ήταν αναγκαίο, θα μπορούσαμε να είχαμε βγει από τη Μέγκυνγκ πολύ νωρίτερα. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας.